Καλησπέρα σας από τον Sky Κρήτης. Γεια σας, γεια σας. Κύριε Χατζηδάκη, σήμερα τα έχετε πει τόσες φορές, η αλήθεια είναι. Είναι να ένας... τα πω μια φορά ακόμα, μην θα μάθω. Η αλήθεια είναι πως θα, δεν ξέρω, θα χρειαστεί να τα ξαναπείτε. Είναι όντως ένα σπουδαίο θέμα αυτό, της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της ανεξαρτησίας που θα έχει το νησί. Καθυστέρησε χρόνια βέβαια, αλλά ασκητά με τα θετικά, έτσι το από εδώ και έπειτα. Είναι ένα έργο πραγματικά πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχει μια περιβαλλοντική διάσταση, διότι σταματάνε οι μονάδες, οι τόσο ρηπογόνες της ΔΕΗ εδώ στην Κρήτη να λειτουργούν. Υπολογίζεται ότι πάνω το 50% του διοξιδίου του άνθρακα προκύπτει από αυτές τις μονάδες. Δεύτερον, θα υπάρχει μια ενεργειακή ασφάλεια στην Κρήτη. Σταματάει ο φόβος του blackouts, ιδίως το καλοκαίρι, και αυτό είναι καλό νέο και για τον τουρισμό και για την οικονομία. Και τρίτον, θα υπάρχει μια εξοικονόμηση στους καταναλωτές, γιατί εδώ ήταν ακριβή η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι. Πρέπει να επιδοτείται από τους καταναλωτές και υπολογίζεται ότι με το έργο αυτό θα έχουμε μια εξοικονόμηση 400 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, που είναι ένα σημαντικό κονδύλι φυσικά για τους καταναλωτές. Ναι, αυτή η εξοικονόμηση, αυτό το ποσό, μιας και το αναφέρετε κύριε Υπουργέ, προγραμματίζετε, σκέφτεστε και πού μπορεί να διοχετευθεί αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο ποσό. Κοιτάξτε, θα διοχετευτεί πουθενά, θα σταματήσουν οι καταναλωτές να το πληρώνουν. Δηλαδή ναι. Εννοείται ότι δεν θα πλεονάζει κάπου, εκεί, οπότε μπορείτε... Εκεί που πληρώνουμε κάθε χρόνο, πληρώνουμε 800 εκατομμύρια για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έτσι λέγεται. Αν πάτε στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ας πούμε, που σας έρχεται, βέβαια, θα δείτε μια στήλη που λέγεται υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εκεί όλα αυτά μαζί συμποσούμενα κάθε χρόνο κάνουν 800 εκατομμύρια ευρώ. Τα μισά από αυτά ήταν από την Κρήτη. Είναι από την Κρήτη. Ναι. Επομένως, εάν κάποιος πληρώνει, ξέρω εγώ, στο ρεύμα του, ξέρω εγώ λέω τώρα, 30 ευρώ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε ένα λογαριασμό, θα πληρώνει 15 αμέσως. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό με το όφελος. Εσείς επιμένετε πάρα πολύ, το είπατε και χθες ακόμα που βρεθήκατε και στη Χρυσή, να δείτε εκεί το σχέδιο διαχείρισης της νησίδας. Το είπατε και σήμερα όμως στην παρουσίαση και στην εκδήλωση που έγινε για το καλώδιο. Ενός πράσινου νησιού, αυτός είναι ο στόχος, όχι μόνο βέβαια γιατί υπάρχει ένας προγραμματισμός από τον ΑΔΜΙΕ και για άλλες περιοχές της χώρας. Εμείς συζητάμε εδώ, είναι και ο τόπος σας ούτως ή άλλως. Ξέρετε, επειδή έχουμε ακούσει εδώ πάρα πολλές φορές για έργα, όχι ότι δυσπιστούμε, αλλά ξέρετε, περιμένουμε μάλλον να τα δούμε, δηλαδή να δούμε την υλοποίησή τους για να το πιστέψουμε. Το ξέρετε κι εσείς. Μιλάμε για μια απόφαση που μπορεί να βγει ακόμα και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι ένα σχέδιο διαχειριστικό. Το σχέδιο αυτό υπήρχε υπομορφή, ας πούμε, δικής περιβαλλοντικής μελέτης από το 2015, ήταν μια μελέτη που είχε κάνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και είχε παραμείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα 4 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βγάλαμε από τα συρτάρια και προχωρούμε μπροστά για την προστασία αυτής της περιοχής που είναι περιοχή Natura, διότι για το περιβάλλον θέλουμε να μιλάμε με έργα. Επομένως, έτσι θα προχωρήσουμε. Το πρωί είχαμε και μια σύσκεψη, συμμετείχε η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο Λιμενάρχης, άλλοι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, διαφόρων υπηρεσιών, προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτού του διαχειριστικού σχεδίου. Και μάλιστα ζήτησα να υπάρξουν κάποιες κινήσεις και φέτος σε σχέση, ας πούμε, με τα μονοπάτια, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι ώστε ακριβώς να μην θεωρείται η προσπάθεια αυτή ακόμα μια διακηρυκτικού τύπου προσπάθεια. Γιατί αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν, κύριε Χατζηδάκη, οπότε δεν χρειάζεται σίγουρα άλλη μία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είπατε σήμερα και στην παρουσίαση ότι θα υπάρχει χώρος για οποιοδήποτε θέλει να επέμβει στην ενέργεια.
μέσω βέβαια διαγωνισμών. Με ρωτάγανε και διάφοροι συνάδελφοί σας και μου λέγανε ότι μα εδώ θα είναι μόνο για δύο παίκτες όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, σίγουρα την έχετε. Δεν θα είναι μόνο για δύο, λοιπόν. Θα είναι και για τους δύο αυτούς που λένε, αλλά θα είναι και για μεσαίους και για μικρότερους παίκτες. Και αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Αυτό τα 2.500 μεγαβάτ παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που είναι ο στόχος, ο τελικός από τα περίπου 300 που είναι σήμερα, τι θα σημάνει? Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ναι, βεβαίως είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών, αλλά δεν θέλουμε να γεμίσει και η Κρήτη συστήματα φωτοβολταϊκά κτλ. Θα γίνει όντως έτσι, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, όλα αυτά προχωρούν βάσει του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Λέω συνεχώς χθες ότι καταλαβαίνω κάποιος να έχει θέματα αισθητικής, δεν του αρέσουν οι αγκαιμογεννήτριες και πέρα από όλα πράγματα. Νομίζω το αισθητική είναι το λιγότερο, εγώ θα. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να τη σεβαστούμε την νομοθεσία. Δεν την έκανα εγώ την νομοθεσία, είναι ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, το ειδικό χωρικό για τη ΣΑΠΕ, το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Αυτό εφαρμόζουμε. Και προχωρούμε με βάση αποφάσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, της δασικής υπηρεσίας, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, όποτε υπάρχουν προσφυγές και υπάρχουν πολύ συχνά, όπως ξέρετε. Επομένως, έτσι προχωρούμε. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον οποιονδήποτε. Εντάξει, κλείνουμε το Λιγνίτι. Σωστά. Κλείνουμε τα εργοστάσια του Μαζούτ και Ντίζελ. Κλείσουμε το φυσικό αέριο σε λίγο καιρό, γιατί είναι καύσιμο σε λίγα χρόνια, γιατί είναι καύσιμο μετάβασης. Άμα δεν έχουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι στο καλό θα έχουμε? Πάνω σε αυτό όμως σχολιάζουν πολλοί, κύριε Υπουργέ, ότι από τη μια σχεδιάζεται ένα πράσινο νησί, με όλες αυτές τις ωραίες ιδέες και την ανεξαρτητοποίησή του όσον αφορά στην ενέργεια, να μην έχουμε και διακοπές, blackout κτλ. Και από την άλλη υπάρχει το ζήτημα των εξορίξεων. Δηλαδή σίγουρα έχετε ρωτηθεί και έχετε απαντήσει σήμερα αρκετές φορές. Ότι αυτά τα δύο πώς συμβαδίζουν? Υπάρχουν δύο συμβόλαια που βρήκαμε νοτιοδυτικά της Κρήτης για εξορίξη λιογραφάκων από το ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια μόνος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα είχε πάει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην τελετή 10 μέρες πριν τις εκλογές, για κάποιους κατανόητους σε μένα λόγους, αποφάσισε να μην τα υπερψηφίσει, να μην υπερψηφίσει αυτές τις συμβάσεις. Τέλος πάντων, δεν στέκομαι σε αυτό. Αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Σίγουρα εφαρμόζεται και σε σκανδιναβικές, παραδείγματος χάρη στην Νορβηγία, κατεξοχήν, που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία. Αλλά θέλω να ρωτήσω και το εξής. Πούμε ότι εγώ, ανταποκρινόμενος σε αυτές τις διαδηλώσεις κάποιων διαδηλωτών λίγων που είδα και σήμερα, έλεγα τώρα τον Ερντογάν απέναντι να μας απειλεί και να λέει ότι μπορεί να στείλει εδώ πέρα γεωτρύπα να ανατρυπάνε και κοντά στην Κρήτη. Αν έλεγα εγώ ότι ως Υπουργός Ενέργειας αναστέλλω όλες τις εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα, μονομερώς σταματάω όλη αυτή την ιστορία. Τι θα μου λέγανε? Μπορεί κάποιος καλόπιστος αυτή την ώρα που μας ακούει να σκεφτεί τι θα άκουγα? Θα μου λέγανε ότι παραδίδομαι στον Ερντογάν, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση μειοδοτών, ότι πρέπει να ντρεπόμαστε να κυκλοφορήσουμε και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τα λένε, πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να σκεφτούν και αυτή τη διάσταση που περιγράφει? Το θέμα είναι ότι εξαναγκαζόμαστε, είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Με τον άλλο να έχει τα τρυπάνια εδώ πέρα να θέλει να παίρνουμε. Και μην λέμε ότι σταματάμε τα πάντα. Αποφάσεις λόγω έτσι τετελεσμένης στάσης και πρακτικής. Που δεν έχει πολύ μικρή στρατιωτική δύναμη, φυσικά δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει την προσπάθειά της. Αυτό λοιπόν που δεν έκανε η Κύπρος, πρέπει να το κάνει η Ελλάδα. Ναι, το θέμα είναι να μην παίρνουμε αποφάσεις. Όχι, το μόνο θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι σε τετελεσμένα που θέτουν άλλες χώρες, ειδικά ο κακός μας γείτονας, γιατί νομίζω ότι ένας είναι. Δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Έτσι. Εδώ υπάρχει μια πολιτική που είχε υποστηριχθεί και από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Μανιάτη ξεκίνησαν τα πρώτα συμβόλαια, συνεχίστηκαν μετά με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα συνεχίζονται με εμάς. Για τους υδρογονάνθρακες. Σας είπα με συγκεκριμένους όρους που είναι όροι που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο ξεκάθαρο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα άρεσε, διορθώ με, θα άρεσε να βγω και να πω ότι αύριο μεθαύριο ακυρώνω
τις συμβάσεις σε σχέση με τα δύο οικόπεδα νοτίος και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Τρέχανε τόσο καιρό να πείσουν τους Αμερικάνους, τους Γάλλους και τα λοιπά να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Ήρθανε και τώρα θα βγούμε την ώρα που ο Ερντογάν λέει αυτά που λέει και θα πούμε ότι σταματάμε. Ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς ευχαριστημένος, η αλήθεια είναι, με όποιες αποφάσεις και αν παίρνονται και προς την όποια κατεύθυνση. Εσείς έχετε θέσει πάντως ως Υπουργείο έως το τέλος της τετραετίας, είπατε, να υπάρχει ένα σαφέστατο πρόγραμμα υλοποιημένο που να αφορά στην Κρήτη, δηλαδή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο πολύπαθος βόρειος οδικός άξονας και το καλώδιο βέβαια, η ηλεκτρική διασύνδεση. Εμείς στο Υπουργείο είμαστε αρμόδια για τις δύο διασυνδέσεις, τη μικρή Κρήτη και τη μεγαλύτερη, για την οποία σήμερα υπεγράφησαν οι συμβάσεις, και είμαστε αρμόδιοι και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Και εκεί φαίνεται, μετά από τη συζήτηση που είχαμε τον Περιφερειάρχη, ότι θα έχουμε καλά νέα και θα τελειώσουν οι μονάδες εδώ στην Κρήτη μέχρι το 2023. Ωραία. Θα έχουμε και καλό νέο και για την Κρήτη και για την Ελλάδα. Θα έχουμε, όταν θα φτιαχτούν και οι δρόμοι, ο δρόμος μάλλον, ο ΒΟΑΚ, κύριε Χατζηδάκη, θα έχουμε και την ηλεκτροκίνηση. Ποιος θα μας πιάνει, έτσι. Εντάξει. Να είστε καλά. Να γελάσουμε και λίγο, βεβαίως. Ούτως ή άλλως θα σας χαιρετούσαμε. Πρέπει γιατί να μιλήσω για το φόρουμ των Δελφών. Έχετε το φόρουμ των Δελφών και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.